Οπότε, είτε γίνεται κάτι καλό, είτε γίνεται κάτι κακό, να ξέρετε ότι είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Δεν υπάρχει δεύτερος Θεός, ας πούμε, όπως εμφανίζεται ο διάβολος. Θέλει να το παίξει Θεός και ο διάβολος. Και γι' αυτό βλέπετε όλες οι θρησκείες που είναι πλανεμένες, είναι του διαβόλου, έχουν τους δύο θεούς. Αυτό που λέμε διαρχία, δύο αρχές. Το γιν και το γιάνγκ, έτσι λένε δηλαδή το θεός του καλού και ο θεός του κακού. Αυτό είναι πλάνη, είναι ψέμα. Δεν υπάρχει θεός του κακού. Ένας υπάρχει, ένας θεός υπάρχει, ο οποίος είναι καλός και αγαθός. Ο διάβολος δεν είναι θεός. Είναι πλάσμα, είναι δημιούργημα. Είναι ένας άγγελος, ένα κτίσμα δηλαδή, ο οποίος αντιστρατεύεται στον Θεό. Και κατά παραχώρηση Θεού, του επιτρέπει ο Θεός ακόμα να δρά, αλλά μέσα στα όρια που του βάζει. Θα μπορούσε να έχει εξαφανίσει τον διάβολο από την πρώτη στιγμή. Αλλά επειδή μας ωφελεί πάρα πολύ ο διάβολος, πραγματικά, γι' αυτό τον αφήνει ο Θεός μέχρι τέλους. Μέχρι που θα τον εξαλείψει, όπως το λέει στη Δευτέρα Παρουσία, έτσι, με ένα αφήσιμα και τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη, τη Σατανική Τριάδα, έτσι, την Αντίτριάδα. Γιατί όπως υπάρχει η Αγία Τριάδα, έτσι, και ο διάβολος θα έχει τη Σατανική του Τριάδα. Θα είναι ο ίδιος, θα έχει τον Αντίχριστο και θα έχει και τον υπασπιστή του Αντιχρίστου, έτσι, τον Ψευδοπροφήτη, ο οποίος θα το παίξει σαν τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, ας πούμε, και θα προωθήσει τον Ψευδοχριστό, τον Αντίχριστο. Και αυτό το ρόλο, από ό,τι μας λένε οι πατέρες, θα το παίξει ο Πάπας, ο τότε Πάπας, ας πούμε, της εποχής του Αντιχρίστου. Θα παίξει τον ρόλο του ψευδοπροφήτη, δηλαδή θα διαφημίζει τον Αντίχριστο και θα πείσει τους οπαδούς του να τον προσκυνήσουν. Καταλάβατε. Λοιπόν, είναι η σατανική τριάδα, η οποία θα ρυφθεί, θα εξαλειφθεί από τον Χριστό μας, όταν θα έρθει η ώρα. Έτσι, με ένα αφήσιμα λέει, με το πνεύμα του στόματός του, ο Χριστός μας θα τους εξαλείψει. Και τον διάβολο, το θηρίο, όπως το λέει στην Αποκάλυψη, και τον Αντίχριστο που θα είναι άνθρωπος, άνθρωπος είναι ο Αντίχριστος, έτσι, ο οποίος θα είναι ο μεγαλύτερος μάγος όλων των αιώνων και θα έχει μέσα του όλη τη σατανική ενέργεια. Και τον υπασπιστή του που θα είναι και αυτός άνθρωπος, έτσι, τον ψευδοπροφήτη. Έτσι έχει το πράγμα. Οπότε δεν πρέπει να ανησυχούμε για τίποτε, έτσι. Ξέρουμε ότι ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα στο θέλημα του Θεού και στα όρια που βάζει ο Θεός. Είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και αυτές οι θλίψεις που υφιστάμεθα από τον διάβολο άμεσα ή έμεσα από τους μαθητές του, τους οπαδούς του, τους ανθρώπους, τους σατανικούς ανθρώπους, όπως είναι αυτοί που είπατε, οι σιωνιστές, όλα αυτά γίνονται κατά παραχώρηση Θεού, οπότε πάλι δεν ανησυχούμε. Χαιρόμαστε, έτσι, γιατί ο Θεός τους ελέγχει αυτούς. Μπορεί να φαίνεται ότι κάνουν ό,τι θέλουν, δεν κάνουν καθόλου ό,τι θέλουν. Καθόλου ό,τι θέλουν δεν κάνουν. Έτσι. Κάνουν ό,τι θέλει ο Θεός. Για το Θεό εργάζονται και αυτοί. Χωρίς να το θέλουν, βέβαια. Έτσι.